εντυπωσιακό διαγωνισμό των καρφωμάτων, όπου προκρίθηκαν για όσους δεν το άκουσαν οι τηλεθεατές, ο Δημήτρης Παπανικολάου και ο Αντώνιο Χάρβι. Ο περσινός νικητής του ίδιου διαγωνισμού. Έτοιμοι για την τελική φάση του διαγωνισμού των καρφωμάτων. Δημήτρης Παπανικολάου, Αντώνιο Χάρβι, ο περσινός νικητής, θα διαγωνιστούν σε αυτό το τελικό γύρο. Δαιμόνιος. Χρησιμοποιεί ο Δημήτρης μία από τις cheerleaders της ΑΕΚ. Τα ωραιότερα κορίτσια. Τέσσερις. Λες να καταφέρει ο Δημήτρης να πάρει φέτος το... τη νίκη στο διαγωνισμό. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό. Και όλοι θα θέλαμε να κερδίσει ο Δημήτρης. Εντάξει. Τέσσερα κορίτσια ο Δημήτρης. Τέσσερα κορίτσια από τις cheerleaders. Για να δούμε τι θα κάνει. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για πλάκα βέβαια. Σκέψου να κάνω κι εγώ κάτι γνωρομία. Χαριτωμένη σε σένα τα γυναίκα. Γι' αυτό πρέπει να είναι προσεκτικός κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Παπανικολάου. Τελικός γύρος του διαγωνισμού καρφωμάτων. Την 7η συνεχόμενη φιέστα του μπάσκετ All Star Game live για το Mega Channel από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αγωνία. Μου φαίνεται ότι φοβούνται λίγο οι κοπέλες εκεί κάτω. Για να δούμε. Σε λίγο το διπλό ανάμεσα στις ομάδες της Ευρώπης και της Αμερικής. Παπανικολάου! Ναι! Δημήτρης Παπανικολάου. Μπράβο, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Έξοχο, έξοχο. Και πάμε για τον Αντώνιο Χάρβι, που ήταν και ο περσινός νικητής που είπαμε. Α, Αντώνιο Χάρβι. Εκεί μένουν οι κοπέλες, δεν φεύγουν. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να φάει και μια πέμπτη ο Αντώνιο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Για να δούμε. Ναι, αλλά είναι επιλογή του Δημήτρη, δεν πιάνεται. Αντώνιο Χάρβι. Αντώνιο Χάρβι. Σηκωθείτε λέει στα κορίτσια. Τα κορίτσια ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ ψηλά σαν τον Αντώνιο. Διαγωνισμός καρφωμάτων στην 7η φιέστα του All Star Game. Για να δούμε τι θα κάνει ο Αντώνιο Χάρβι. Live. Σε λίγο το διπλό που όλοι περιμένουν με αγωνία. Ευρώπη versus Αμερική. Χαμός. Δεν έχουμε άλλη προσπάθεια. Μία και έξω. Αντώνιο Χάρβι στη... Ποια προσπάθεια είναι αυτή, η πρώτη. Η πρώτη στο τελικό γύρο. Αντώνιο Χάρβι. Yeah. Αποθεώνεται ο Αντώνιο Χάρβι, κυρίες και κύριοι, ακόμα και από τους συμπαίκτες του εδώ, αλλά και από τους φίλους του μπάσκετ της Κερκίδης του Ολυμπιακού Σταδίου. Πάμε... Αντώνιο Χάρβι. Πάμε για τη δεύτερη προσπάθεια του Δημήτρη Παπανικολάου. Δεύτερη προσπάθεια του Δημήτρη Παπανικολάου. Για να δούμε. Πάντως φοβερό αυτό που έκανε ο Αντώνιο. Φοβερό. Ένα πολύ εντυπωσιακό διαγωνισμό. Τρώμαξαν λίγο οι κοπέλες. Τρώμαξαν κυρίως η τέταρτη. Τώρα ο Δημήτρης Παπανικολάου χρησιμοποιεί σε εισαγωγικά. Άλλη μία κοπέλα. Έξι κοπέλες. Έξι κοπέλες. Το διπλό ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη θα είναι σούπερ. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Θα έχει αγωνία. Γεμίζει σιγά σιγά το Ολυμπιακό Στάδιο. Χαμός. Δημήτρης Παπανικολάου, δεύτερη προσπάθεια. Με έξι κοπέλες, cheerleaders της ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο κάθε παίκτης έχει από τρεις προσπάθειες. Εάν χάσει τη μία δεν μετράει. Επαναλαμβάνεται. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα κάνει ο Δημήτρης Παπανικολάου. Δημήτρης Παπανικολάου, δεύτερη προσπάθεια στο τελικό γύρο του διαγωνισμού των καρφωμάτων.
5 και 4 live από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μέγκα, του Μέγκα λέω, της Αθήνας, για τους τηλεθεατές του Μέγκα για τα 9 χρόνια. Μέγκα, 1990-1998. Δημήτρης Παπανικολάου. Δεύτερη προσπάθεια. Δημήτρης Παπανικολάου, δεύτερη προσπάθεια. Αχ! Τον ματιάσαμε τον άνθρωπο. Θα προσπαθήσει πάλι. Η επόμενη προσπάθεια. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Αντώνιο Χάρβεϊ τώρα. Αντώνιο Χάρβεϊ ή Δημήτρης Παπανικολάου. Αντώνιο Χάρβεϊ. Αντώνιο Χάρβεϊ λοιπόν. Είναι ο περσινός νικητής του ίδιου διαγωνισμού στην Πάτρα. Και για ποια προσπάθεια πάμε τώρα. Για την δεύτερη. Δεύτερη προσπάθεια λοιπόν του Αντώνιο Χάρβεϊ. Για να δούμε, θα κάνει κάτι καινούριο τώρα, άλλο κόλπο. Για να δούμε τι θα κάνει. Το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που έκανε. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Για να δούμε. Θέλω να πάρεις και συνεντεύξεις σήμερα, να σε δω. Θα προσπαθήσω. Αν θέλουν και οι ίδιοι, γιατί όχι. Η έκπληξη της βραδιάς είναι η Νόνη Δούνια, τέλος. Τέλος. Δούνια Νόνης και το κανόνι. Σούγκαλα το σλόγκαν. Χαρούμενη και υπέροχη ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, κυρίες και κύριοι. Στη φιέστα, την ετήσια φιέστα του μπάσκετ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. 7η συνεχόμενη χρονιά. All Star Game. Μείνετε μαζί μας γιατί περιμένουν και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Θα δούμε. Έχουμε συνεδεύσεις. Ζογκλέρ, The Frogs. Είναι έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια. Αντώνιο Χάρβεϊ, ladies and gentlemen. Ναι. Ναι. Δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό, όχι, αλλά ήταν μια εύστοχη, αλλά ήταν εύστοχη και θεαματική προσπάθεια. Ο Δημήτρης Παπανικολάου ετοιμάζεται για την τρίτη προσπάθεια. Για να δούμε. Ναι, προσπαθεί να στήσει σκηνοθεσία στην Νέστορ Παπέλλας. Ναι, θα κάνει ένα σκηνοθετικό έτσι, άλμα για να είναι άκρος εντυπωσιακό και να κερδίσει τις εντυπώσεις και τους βαθμούς από την Κριτική Επιτροπή. Για να δούμε. Α, νομίζω ότι θέλει όλες τις κοπέλες. Κάτι γίνεται. Τις φωνάζει όλες τις κοπέλες στο γήπεδο. Για να δούμε τι θα κάνει με όλες τις κοπέλες. Είναι πολλές. Αμάν. Κάτι γίνεται. Στείνει τις κοπελιές, τις cheerleaders της ΑΕΚ μέσα στη ρακέτα. Οι οποίες είναι πανέμορφες. Να όλες. Δούμε τι θα ετοιμάσει ο Δημήτρης Παπανικολάου στη τελευταία προσπάθεια του τελικού γύρου του διαγωνισμού καρφωμάτων στο All Star Game του Ολυμπιακού Σταδίου. Live. Live. Ο Αντώνιο Χάρβεϊ. Είμαι περίεργη να δω τι θέλει να κάνει ο Δημήτρης. Να. Παρακολουθεί τον συμπαίκτη και αντίπαλο και σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Δύο όρθιες και το κοινό εμποστάει πολύ. Και 7 κοπέλες. Έτσι ο κλαδόν. Μας ξεγέλασε όλους. Μας ξεγέλασε όλους. Έριξε την πολύ στο άλλο καλάθι. Και πάμε για την τρίτη προσπάθεια του Αντώνιο Χάρβεϊ. Για να δούμε. Θα μας ξεγελάσει και ο Αντώνιο τώρα. Ξέρω εγώ. Για το νου σου και στις δύο ρακέτες. Το νου σου. Όχι, δεν νομίζω. Με το νούμερο 12, Αντώνιο Χάρβεϊ. Στην τελευταία προσπάθεια του τελικού γύρου του διαγωνισμού καρφωμάτων. Αντώνιο Χάρβεϊ. Αντώνιο Χάρβεϊ. Ναι. Χειροκροτήματα. Ωραία προσπάθεια. Πολύ εντυπωσιακή. Πολύ καλός ο τελικός διαγωνισμός των καρφωμάτων. Και οι δύο παίκτες τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει. Από τη στιγμή που επιλέχθηκαν και οι δύο για τον τελικό, σημαίνει ότι είναι και οι δύο πάρα πάρα πολύ καλοί και αξίζουν το χειροκρότημα του κόσμου, το δικό σας και κάθε νίκη. Για να δούμε ποιον θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή μας. Θα δούμε ποιον θα επιλέξει η Επιτροπή μας. Ποιον εκ των δύο, Παπανικολάου ή Χάρβεϊ. Να το δούμε. Τελείωσε το έργο της Επιτροπής και θα μας ανακοινώσουν σε λίγο ποιος είναι ο νικητής του πρώτου διαγωνισμού καρφωμάτων στην απόψινή φιέστα του μπάσκετ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οι cheerleaders ετοιμάζονται να κάνουν κάτι καινούργιο. Για να δούμε.
Νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων τελικά είναι ο... Αντώνιο Χάρβεϊ. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπράβο του, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και τώρα συνεχίζουμε. Με τι συνεχίζουμε, Γιώργο μου? Να δούμε αν έχουμε εδώ οι συνεργάτες μας, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που είναι ο Αντώνης, η Μαρία. Είναι όλοι εδώ, μας βοηθάνε. Τρομερή, έχουμε πίσω από τη φοβερή. Έχουμε διαφημίσεις.